μελωδικά και γευστικά. Αναμένεται να κυλήσει το φετινό φθινόπωρο και ο χειμώνας, με την υπογραφή να φέρει στην διασκέβασή μας το Anais Musical Restaurant and Bar. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο ο οποίος μας στηρίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, να τον καλωσορίσουμε στο Anais Musical Restaurant Bar. Μια συνταγή την οποία τη δοκιμάσαμε πέρσι, ήταν παλαιότερη συνταγή του Anais, η οποία αποτελείται από τη γεύση και από τους ήχους του πιάνου. Έτσι και φέτος λοιπόν, ανοίξαμε τις πόρτες μας και να πούμε επί τη ευκαιρία καλό χειμώνα. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια η οποία έχει ευωδώσει καρπούς. Ο κόσμος έρχεται, μας έχει αγκαλιάσει και διασκεδάζει. Η βραδιά ήταν ξεχωριστή. Υπό τους ήχους του πιάνου, με αγαπημένα τραγούδια και με ανανεωμένες γευστικές επιλογές, το Anais έκανε το δικό του opening, υποσχόμενο πίστη στην ταυτότητα της διασκεύασης που ξεχωρίζει. Καταρχάς, φέτος έχουμε κάνει μια ανανέωση στο μενού μας. Έχουμε ένα καινούριο μενού με βάση πάντα της γεύσης του καλαματιανού και όχι μόνο, μια ανανεωμένη λίστα κρασιών η οποία αποτελείται από 7 διαφορετικούς παραγωγούς και 13 διαφορετικές ετικέτες κρασιών, σε συνδυασμό πάντα όλα αυτά με ζωντανή μουσική και που αποτελείται από τους ήχους του πιάνου μας και του πιανίστα μας εννοείται. Μια πολυδιάστατη διασκεύαση σε βραδιές ξεχωριστές, όπως τις ανέφερε ο υπεύθυνος του Anais, Γιώργος Μπελογιάννης. Θα είμαστε ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή, σε μια διαφορετική βραδιά κάθε μέρα. Ξεκινάμε λοιπόν από την Πέμπτη μας, η οποία θα είναι μια Latin βραδιά, η οποία θα αποτελείται από χορευτές Latin σε συνδυασμό πάντα με το φαγητό. Το φαγητό μας δεν φεύγει ποτέ από την επικαιρότητά μας. Στη συνέχεια θα έχουμε Παρασκευή Σάββατο την ζωντανή μας μουσική από τον πιανίστα μας, ο οποίος θα μας κρατάει συντροφιά στο φαγητό. Και στη συνέχεια θα έχουμε την Κυριακάτικη ελληνική βραδιά, όπως τον παρουσιάζουμε εμείς, από τις 5 η ώρα το απόγευμα, που ουσιαστικά ερχόμαστε να γλεντήσουμε, ωραία, όπως λέμε εμείς, αλλά ελληνικά. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο, ο οποίος, ξαναλέω, μας έχει αγκαλιάσει, να τον περιμένουμε, να του δώσουμε τις καλύτερες παροχές και ευχόμαστε όλα τα καλά.